Τους δηλώνουμε ακόμα μια φορά και σήμερα ότι το σχολείο που φέρνουν είναι ακόμα χειρότερο από το προηγούμενο, βάζει ακόμα περισσότερους φραγμούς, αλλά όταν τις θεματικές στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, αντί να επιλύσει τα σημερινά προβλήματα που ήδη υπάρχουν, όπως είναι η αδιοριστία, ο αριθμός των παιδιών στα τμήματα, τα σχολικά κτίρια τα οποία δεν υπάρχουν ήδη πολλά από αυτά είναι ακατάλληλα, αντί να διορθώσει όλα αυτά, εισάγει ακόμα περισσότερους ταξικούς φραγμούς και πράγματα τα οποία έχουν απορριφθεί από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η Τράπεζα Θεμάτων, η αξιολόγηση που έχει απορριφθεί και ψηφιστεί εναντίον του 87 σωματεία πανελλαδικά, θα φέρνει τον τρόπο μέσα στην πανδημία. Το δηλώνουμε καθαρά ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Αποτελεί πράξη εκδίκησης το γεγονός ότι το Υπουργείο φέρνει εν μέσω πανδημίας αυτό το νομοσχέδιο, αντί αυτή την περίοδο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη δημόσια εκπαίδευση, χτυπάει άλλη μια φορά το δημόσιο σχολείο. Εμείς λέμε ότι όλοι οι αναπληρωτές που γυρνάνε τόσα χρόνια από σχολείο σε σχολείο πρέπει τώρα να μονιμοποιηθούν, έτσι ώστε όλη η ύλη να καλυφθεί, έτσι ώστε από την επόμενη χρονιά και οι παράλληλες στηρίξεις αλλά και όλα τα κενά να έχουν καλυφθεί και το Υπουργείο να δει πώς μπορεί να ενισχύσει τη δημόσια εκπαίδευση και όχι πώς να τη χτυπήσει ακόμα περισσότερο. Το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για την παιδεία είναι ένα περιβόλι αντιεκπαιδευτικών διατάξεων από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο θα λειτουργεί με ακόμα μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα. Το λύκειο και το γυμνάσιο θα γίνουν ακόμα περισσότερο εξεταστικά κέντρα και συνολικά η γνώση και η εκπαίδευση θα υποβαθμιστούν και η μόρφωση που παίρνουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Αν νομίζει όμως η κυβέρνηση ότι φέρνοντάς το μέσα στην ειδική κατάσταση του κορονοϊού ότι θα το περάσει χωρίς αντιδράσεις, είναι γελασμένη. Θα σταθούμε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί αντιστρατεύεται τα βασικά μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.